Δημήτρη Γάκη, Γάκο, είναι ταμείας του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού, μια μεγάλη από τις μεγαλύτερες αγορές εδώ στην Θεσσαλονίκη, η οποία όμως παραμένει κλειστή για μήνες τώρα. Κύριε Γάκο, καλή εβδομάδα να ευχηθώ, αν και δεν ξεκίνησε καλά. Τι κάνετε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Λέμε ότι είμαστε καλά. Καλή και επαναστατική εβδομάδα να έχουμε. Ναι. Ναι, γιατί επαναστάτες ξεκινήσαμε και γινόμαστε. Ωστόσο, στην Αθήνα αντικρίζουμε άλλη εικόνα σήμερα, κύριε Γάκο. Τα καταστήματα σήκωσαν ρολά, ξεκίνησε η λειτουργία με τους όποιους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και το καλύτερο αυτό, και αν άνοιγε και η αγορά της Θεσσαλονίκης με τον τρόπο αυτό, δεν θα ήταν το καλύτερο. Ωστόσο, ήταν κάτι, έτσι. Εννοείται ότι ήταν κάτι. Ναι. Το γεγονός ότι τελευταία στιγμή στο παραπέντε πήραν πίσω ένα μέτρο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Παρασκευή βράδυ είχαμε αλλαγή, αυτό το ευνηδιαστικό έτσι στο μπλόκο να το πω. Πώς σας κάνει να νιώθετε? Πώς μας κάνει να νιώθουμε? Εξοργισμένοι, αγανακτισμένοι. Θα βάλουμε μια ταμπέλα και θα πούμε αυτό κι εμείς. Κυβέρνηση στο παραπέντε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Είμαστε όλοι θυμωμένοι, είμαστε εξαγριωμένοι. Δηλαδή αυτοί ζητάνε από εμάς να βγούμε έξω στους δρόμους να επαναστατήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή οι άνθρωποι μας έχουν φτάσει στο αμήν. Άκουγα, καταρχήν να χαιρετήσω και τους ακροατές σας όλους που μας ακούνε. Άκουγα πριν να λέτε για τον κύριο Γεωργιάδη που είπε... Περιαδική. Και εναντίον στις αντιδράσεις ναι. και στα πνεύματα περί λαϊκισμού. Θα ήθελα να τονίσω και να πω στον κύριο Γεωργιάδη, στον καταστηματάρχη που εδώ και 2 χρόνια κρατάει στόκ το εμπόρευμά του και έχουν μαζευτεί κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε τέτοια εμπορεύματα και πάλιωσαν αυτά και τώρα δεν μπορεί να τα πουλήσει, αυτόν τον λαϊκισμό από την τσέπη του να πάει και να τον πληρώσει. Ναι, αυτός σήμερα... είναι ο λαϊκισμός, δηλαδή εμείς που αντιδρούμε. Δηλαδή ας είμαστε λίγο σοβαροί. Εσείς κύριε Γάκο κάνατε προετοιμασία, όχι προσωπικά μόνο εσείς, αλλά και οι περισσότεροι επιχειρηματίες εκεί στον Δήμο Ευόσμου Κορδελιού. Προμηθευθήκατε καινούριο εμπόρευμα. Τώρα τι σκεφτόσαστε? Και όλα αυτά γίνανε τη στιγμή που τα ταμεία ήταν άδεια, έτσι? Δεν υπήρχε η δυνατότητα όπως άλλες χρονιές, όταν τα καταστήματα εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστά και υπολειτουργούν, ειδικά ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, μια από τις μεγαλύτερες έτσι, αγορές του νομού Θεσσαλονίκης, δέχθηκε και μεγάλο πλήγμα εδώ που τα λέμε. Τεράστιο πλήγμα, δεν το συζητώ. Να τονίσουμε ότι ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συνοικία στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Μιλάμε για ένα Δήμο που έχει πολλές χιλιάδες καταστήματα και εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς θέλω να τονίσω ότι ζητάμε, σαν εμπορικό σύλλογο Ευόσμου Κορδελιού, από την κυβέρνηση να πάρθει άμεσα πίσω αυτό το μέτρο. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Σε τελείως λάθος κατεύθυνση. Να σας θυμίσω ότι δεν φταίει ο εμπορικός κόσμος για την αύξηση των κρουσμάτων. Εμείς 2 μήνες ήμασταν κλειστά. Δεν μπορούσαμε εμείς να αυξήσουμε τα κρούσματα. Οι έμποροι δηλαδή. Πώς θα αυξήσεις το κρούσμα? Και έρχεσαι τώρα ξανά, ενώ ανακοινώνεις ότι θα ανοίξεις και μας κλείνεις πάλι. Όχι, δεν γίνεται. Επίσης, 15 Δεκεμβρίου πήραν απόφαση, παρά τις αντιδράσεις των λοιμοξιολόγων, πήρε απόφαση η κυβέρνηση, και το τονίζω και λέω η κυβέρνηση γιατί ήταν πολιτική απόφαση, δεν ήταν λοιμοξιολόγων, να ανοίξει την αγορά στις 15 Δεκέμβρη. Και τι είχαμε στο τέλος? Δεν είχαμε αύξηση των κρουσμάτων. Οπότε τι πάει να πει αυτό? Ότι κάποιος εδώ μας κοροϊδεύει. Ότι κάποιος εδώ μας κοροϊδεύει. Δηλαδή παίζουν με τις τσέπες μας, παίζουν με τις ζωές μας, παίζουν με τα σπίτια μας. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Οι καταστηματάρχες, τι σας λένε, ποιο είναι το κλίμα? Σίγουρα είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι, αλλά πολλοί από αυτούς είναι και αντιμέτωποι με λουκέτα. Δηλαδή το γεγονός ότι θα ανοίξει κάποιος το κατάστημά του δεν σημαίνει ότι όλα καλά και όλα ρόδινα. Έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν από τεράστια, τεράστια οικονομικά προβλήματα. Τεράστια, και θέλω να πω ότι μία στις 3 επιχειρήσεις θα κλείσει. Και έχει κλείσει βασικά, όχι θα κλείσει. Και οι υπόλοιπες οι οποίες είναι ανοιχτές, θα είναι ανοιχτές με πολλές χιλιάδες ευρώ χρεωμένα στο κεφάλι τους. Οπότε αν υπήρχε μία ελπίδα, χάνεται και αυτή, λέτε τώρα, χάνεται έτσι? Χάνεται και αυτή, γιατί να πούμε λίγο κάτι και εδώ πέρα. Δηλαδή, 2 χρόνια με τον COVID, οι έμποροι, θα δώσω ένα παράδειγμα για ένα κατάστημα με ρούχα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατάστημα με ρούχα και όλο αυτόν τον καιρό, για παράδειγμα τώρα,
ανοιξιάτικα, ήθελε να ανοίξει για να πουλήσει ανοιξιάτικα ρούχα. Mm-hmm. Και πήγε, έδωσε 5-10 χιλιάδες ευρώ να γεμίσει όλο το μαγαζί από αυτά που είχε ή δεν είχε ή δανείστηκε ή έκοψε επιταγές, για να τα πουλήσει τώρα που θα ανοίγαμε. Mm-hmm. Και τώρα έρχεσαι και μας κλείνεις. Αυτά τα εμπορεύματα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα πουλήσει τον Μάιο. Ή θα πρέπει τον Μάιο, επειδή πάμε προς καλοκαίρι, να τα πουλήσει με μεγάλη έκπτωση για να προετοιμαστεί για τα καλοκαιρινά. Αυτά τα, αν του μείνουνε, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορεί να τα ξαναπουλήσει. Το καταλαβαίνω. Φεύγουν από τη μόδα, μιλάμε για μόδα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει στηριχθεί καθόλου. Δεν μιλάμε για εστίαση. Ναι, εννοείται, είμαι και με την εστίαση, είμαι και με όλους. Αλλά ένα ποτό το οποίο θα το πουλήσει και αργότερα, ή μιλάμε για κάποια κρύα σάντουιτς ή για λίγο καφέ. Μα με συγχωρείτε. Όλο το εμπόρευμα το στόκ των. Θα πρέπει να το πουλήσετε κάτω του κόστους, λέτε, για να. Και κάτω του κόστους, μα και δεν θα μπορέσουμε να το πουλήσουμε. Ναι. Πρέπει να βγει ένα μέτρο στήριξης πει... για όλο τον εμπορικό κόσμο. Μου είχατε πει προηγουμένως ότι τουλάχιστον για την Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν τουλάχιστον να το δουν ένα δήμο. Να δουν πόσο είναι το, πόσα κρούσματα έχει ο κάθε δήμος. Δηλαδή θα υπήρχε δυνατότητα με εξαιρέσεις να λειτουργήσουν κάποια καταστήματα στην πόλη, ανά περιοχή. Καταρχήν έπρεπε, καταρχάς έπρεπε να ανοίξει όλη η Θεσσαλονίκη. Δεν έπρεπε να είμαστε κλειστά. Και μετά ας πάμε σε αυτό που λέτε, ναι, και έχετε απόλυτο δίκιο. Με συγχωρείτε, έχει πολλά κρούσματα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, ο Δήμος Αμπελοκήπων. Τι σας φταίει? Ανοίξτε αυτούς τους δήμους και κλείστε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Σε κάθε περίπτωση είστε στα κάγκελα πάντως. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν κάνετε βήμα πίσω. Οπότε θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα για να δούμε. Ναι. Να πάρει το μέτρο πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δίνεται μία προθεσμία λοιπόν. Δίνεται μία προθεσμία. Ευρώ και τα 2.000 ευρώ δεν είναι. Είναι λάδωμα. Δεν λαδωνόμαστε. Πρέπει να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας. Πρέπει να ταΐσουμε τα σπίτια μας. Μάλιστα. Οπότε δίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι μία μικρή προθεσμία. Για να λάβετε τις τελικές αποφάσεις σας, έτσι. Αυτό ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε. Οπότε, κύριε Κάκου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.